πάμε. Εγώ υπενθυμίζω τα γεγονότα. Και κύριε Σιμώτη, σε γεγονότα. Έβγαλε λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα στις αγορές και έχουμε τώρα ένα προσχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που το βασικό του αφήγημα είναι ακριβώς όλο το οικονομικό κεκτημένο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είπε ο κύριος Βούτσης, το οποίο το έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι φυσικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε απειρία. Ήταν ένα κόμμα που ξεκίνησε από το 3,5%. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, κυρία. Έφτασε μετά το άλλο κομμάτι, να εκφράσει μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Το άλλο κομμάτι του κυρίου Βούτση είναι ότι εμείς ρίξαμε τον Σαμαρά. Γι' αυτό τον ρίξατε είχε αδιέξοδο Σαμαράς και έπεσε μόνος. Εγώ θεωρώ ότι είχε αδιέξοδο Σαμαράς. Άρα δεν έπεσε. Και γι' αυτό τον λόγο ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς τότε είχε επισπεύσει τις προεδρικές εκλογές επειδή δεν έβγαινε η πολιτική του. Κύριε Λιβανέ, τον ρίξανε ή έπεσε ο Σαμαράς? Εγώ αντιλαμβάνομαι την δυσκολία της υπεράσπισης αυτής της ιστορίας από την κυρία Ξενογιάννακοπούλου και όλα τα σοβαρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς γρυφό καμάρι, ότι ήταν μια σαφής εργαλειοποίηση του θεσμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Και ο λόγος είναι επίσης προφανής, ότι επειδή η οικονομία είχε αρχίσει να ανακάμπτει, επειδή τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, επειδή βγαίναμε ακριβώς από την κρίση, ήθελαν να ανακόψουν αυτή την πορεία, γιατί φοβόντουσαν οι πέριξ του κύριου Τσίπρα, που θέλαν να αναλάβουν την εξουσία, πάθη θητεία, ακόμα και αν δεν ήταν έτοιμοι, ήταν να κάνουν εκλογές. Ήταν ιδανικό το πράγμα και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν, πώς είπατε? Ήταν ιδανικό, ήταν ένα πολύ ιδανικό. Ιδανικό δεν ήταν καθόλου. Είχαμε μια τεράστια ταλαιπωρία την οποία είχε καταφέρει η κυβέρνηση τότε να ανατρέψει. Σας θυμίζω ότι αυτό το περίφημο Μέιλ Χαρδούβελ είχε ένα κόστος για τον ελληνικό λαό κουτσά στραβά στο ένα δις. Και αντιλαμβάνεστε τι υποστήκαμε στη συνέχεια με την καταπληκτική. Δεν έγινε ποτέ αποδεκτό. Ακριβώς, αλλά πού το ένα, πού τα 100. Κύριε Ξενογιάννακοπούλου, πρέπει να λάβει βιβλίο ο κύριος Τσίπρας? Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας ηγέτης ο οποίος είναι ενεργός, πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή στο μέλλον όταν το επιλέξει. Όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας, συγγνώμη, Βενδρινού. Βενδρινού. Ότι το καλοκαίρι του 2015 η κυβέρνηση είχε ζητήσει να κοπούν δραχμές. Από τη Ρωσία. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τουρνάρας δυστυχώς, αντί να τηρεί τον θεσμικό του ρόλο ως κεντρικός τραπεζίτης, μπαίνει μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση. Και είναι συγκεκριμένα τα παραδείγματα και πολλά. Να σας θυμίσω ότι όταν κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έξοδο από τα μνημόνια να διασφαλιστούν οι συντάξεις και να μην υπάρχει μείωση, με την αποδοχή των θεσμών, ο κύριος Τουρνάρας είχε αμφισβητήσει γιατί δεν μειώθηκαν οι συντάξεις. Στην πορεία βγήκαμε στις αγορές, πήγαινε καλά η οικονομία, ο κύριος Τουρνάρας πάλι αμφισβητούσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λέει ψέματα για τις δραχμές. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς τοποθετείται πολιτικά και όχι με την έννοια του κεντρικού τραπεζίτη. Και μάλιστα το αξιοπερίεργο είναι ότι πώς μπορεί πριν τις εκλογές να ήταν κριτικός όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα να χαιρετίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που βασίζεται ακριβώς σε όλες τις οικονομικές παραδοχές. Εμείς σας ρωτούμε για το 2015 συγκεκριμένα. Εάν υπήρξε αυτό ως γεγονός, εάν το γνωρίζετε, αν είχε υποπέσει. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμετείχα τότε και δεν μπορώ να σας πω μία προσωπική άποψη. Αυτό που ξέρω όμως. Αυτό που ξέρω, απλώς για να απαντήσω, είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για το 2015. Ο ίδιος είχε πει ότι υπήρχαν κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση, οι οποίοι και μετά διαφοροποίησαν και τη θέση τους και αποχωρήσαν από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, οι οποίοι βλέπανε και μία τέτοια λογική, αλλά δεν ήταν ποτέ η κυρίαρχη λογική, δεν ήταν ποτέ η κεντρική λογική. Για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Και να θυμίσω κιόλας, και να θυμίσω, γιατί να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας τότε επέλεξε να πάει σε εκλογές μετά το συμβασμό που είχε γίνει τον Αύγουστο του 2015. Το μνημόνιο ήταν. Και ξαναπήρε, ακριβώς, και ξαναπήρε την εντολή του ελληνικού λαού. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά το ξεχνάμε. Κολλάμε στο πρώτο εξάμηνο που έχουν γίνει όλα αυτά τα ζητήματα. Στο πρώτο εξάμηνο ευθύνες είναι, έχει κάποιος. Μισό λεπτό, Γιάννη, συγγνώμη. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση αυτή, αλλά σε αυτό θέλω να σας πω ότι δίνεται άλλο θήκη σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Από τη στιγμή που είχαν πάει σε εκλογές όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ό,τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια έχει τελειώσει. Υπάρχει μια διαφορά, θα σας πω όμως. Δηλαδή δεν σβήνει το γεγονός ότι πήγε σε μνημόνιο. Επιτρέψτε μου από την εμπειρία μου να πω. Όπως δεν σβήνει ότι γεμίσαμε ελλείμματα στα ταμεία. Επιτρέψτε μου από την εμπειρία μου να πω κάτι. Δεν είναι έτσι. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν είναι έτσι. Ένα από τα προβλήματα που πιστεύω, επειδή ξέρετε ότι εγώ τιμώ την διαδρομή μου και το κόμμα που προέρχομαι, το ΠΑΣΟΚ. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι το πρώτο μνημόνιο του 10 δεν υπήρξε μετά λαϊκή νομιμοποίηση.
Και ήμασταν και πολλοί που το 2011 είχαμε προτείνει τότε στον Γιώργο Παπανδρέου να πάει σε εκλογές. Και δεν έγινε αυτό. Ναι. Άρα το αντίθετο συνέβη. Εδώ είχαμε εκλογές και λαϊκή νομοποίηση αφού είχε συμφωνηθεί ένα μνημόνιο. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς, να σας θυμίσω ότι πριν τις εκλογές του 2012 είχε μιλήσει για τα Ζάπια και για μια τελείως άλλη πολιτική για την οποία εκλέφθηκε και δεν εφάρμοσε. Απλώς θέλω να πω ότι εκλογές δεν σβήνουν. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο μόνος που πήγε σε εκλογές. Δεν σβήνει όμως. Έχοντας... Οι ευθύνες δεν σβήνουν με τις εκλογές. Μα λέω το τελείως αντίθετο από αυτό που λέτε. Ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε έχοντας ήδη συμφωνήσει. Συμφωνούμε. Και πήρε εντολή. Είναι γεγονός αυτό. Δεν και σε κάθε περίπτωση έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Να αμφισβητήσω από το γεγονός. Να λέμε την πραγματικότητα. Δεν σβήνουν οι ευθύνες με τις εκλογές. Απειρία από τον ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης. Ήσταν έτοιμοι, δεν ήσασταν? Κοιτάξτε, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, όπως και ο κύριος Βούτσης και πολλά στελέχη που τότε είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, έχουν πει ότι είναι φυσικό να υπήρχε απειρία. Υπήρχε όμως η πολιτική διάθεση να εκφραστεί αυτό το μεγάλο ρεύμα τότε που ζητούσε μια νέα διαπραγμάτευση, το οποίο εκφράστηκε και με μια νέα διαπραγμάτευση και με όλη την πορεία των 4,5 ετών που μας οδήγησε στην έξοδο από τα μνημόνια. Και να πω μια τελευταία κουβέντα. Έχουν γίνει εκλογές. Έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βλέπω ότι ακόμα λειτουργεί συνολικά ένα πολιτικό σύστημα σαν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και όλη η αντιπολίτευση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι οι δηλώσεις είναι του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βούτση. Σαφώς, και θέλω να σας ρωτήσω, ευθύνες για το πρώτο εξάμεινο έχει ο κύριος Τσίπρας, έχει ο κύριος Βαρουφάκης, όπως είπε ο κύριος Δραγασάκης, ποιος από όλους? Να με ρωτήσετε για όλα, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε να το κομμάτι, ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να μιλήσουμε για το τρίμηνο της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, σας ξαναρωτώ, υπάρχει ευθύνη για το πρώτο εξάμεινο και σε ποιον υπάρχει αυτή η ευθύνη? Στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Βαρουφάκη, όπως είπε ο κύριος Δραγασάκης? Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει επανειλημμένα για αυτό το θέμα. Έχει πει ότι υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια, βρήκαν ένα ευρωπαϊκό τείχος, υπήρχαν και διχογνωμίες εσωτερικά στην κυβέρνηση που εκφραστήκαν. Η άποψη του κύριου Βαρουφάκη, του κύριου Λαφαζάνη. Ναι. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε και η αποχώρηση αυτών των στελεχών τότε από το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και σε εκλογές του 15 του Σεπτέμβριου, όπου πήρε τη νέα εντολή. Με μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση, γιατί πράγματι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ο στόχος μας, η ματιά μας και η δουλειά μας είναι προς το μέλλον. Πλην όμως, θεωρώ ότι είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση και αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αυτή η ουσιαστική αυτοκριτική και η ματιά προς το παρελθόν. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει καλό και στο ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση στο πολιτικό μας σύστημα. Σας έρχεται ο πόνος τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μας πιάνει ο πόνος ειλικρινά όπως όλους. Γιατί αν έχεις μια αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ τύπου προηγούμενων χρόνων πριν αναλάβει την εξουσία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχουμε έναν εταίρο για να συνομιλήσουμε. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια απεργία. Πήγε ο κύριος Τσακαλώτος, επικεφαλής αυτής της απεργίας. Ο κόσμος που ήταν στην απεργία, που ήταν 2.500 όλοι και όλοι, βρίζανε τον κύριο Τσακαλώτο. Δηλαδή, βλέπουμε ένα περίεργο σκηνικό να στείνεται, το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμο και για μας. Εμείς θέλουμε αξιόπιστους συνομιλητές, θέλουμε αξιόπιστη κριτική, θέλουμε δημιουργικές προτάσεις και σίγουρα ο ελληνικός λαός και εμείς θέλουμε να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βιβλίο παρουσιάστηκε χθες και δημιούργησε όλη αυτή την κουβέντα. Έγινε best seller. Δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο είναι τόσο τεχνοκρατικό. Είναι συνάδελφοι που ζήσαν τα γεγονότα από κοντά. Άρα αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός θέλει να διαβάσει, θέλει να δει τι γίνεται σε εκείνη την εποχή. Πιστεύετε ότι όντως πήγαν να κόψουν δραχμές? Εγώ δεν μπορώ να προσετεριστώ την άποψη της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου ότι ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας λέει ψέματα. Αυτό είναι αδιανόητο για μένα. Έτσι θεωρώ ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Όλοι εδώ ζούσαμε, όλοι παρακολουθούσαμε τότε τι γινότανε, το δημόσιο διάλογο. Άρα πρακτικά σε ένα τέτοιο ψηλό επίπεδο, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το αμφισβητήσω. Είναι σημαντικό όμως ότι αυτό το έδεσε ο κύριος Τουναραστές και με μια τοποθέτηση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας και σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος τον ηρέμησε λέγοντάς του ότι εγώ ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψω κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κλειδώσουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Θα κάνετε εξεταστική? Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει εξεταστική. Γιατί? Γιατί? Γιατί όλες οι εξεταστικές μέχρι τώρα ήταν άνθρακας ο θησαυρός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμη. Το βιβλίο του Παυλόπουλου και το βιβλίο του Ολλάντ να ενημερωθούν. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμη αυτή η συζήτηση που γίνεται ήδη και στην οποία συμμετέχουμε σε έναν βαθμό και εμείς,
παρά το να αρχίσει αυτή η κουβέντα να οριοθετείται μέσα σε στενά πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης εντός της Βουλής. Ναι, εδώ είναι, είναι μια συζήτηση. Εδώ τα λέει ο καθένας όπως θέλει. Τι θα είναι. Για σκεφτείτε πίσω, ναι, να δείτε τι έγινε με όλες τις εξεταστικές. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τις διαδικασίες στη Βουλή, όπως ας πούμε για την προκαρτική εξέταση για τον κύριο Παγκελόπουλο, όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και μπορούμε να οδηγήσουμε την έρευνα κάπου. Εδώ πρέπει ακόμα να ανοίξει αυτό το ζήτημα. 200... Ο κύριος Δραγασάκης, έχω την αίσθηση ότι τοποθετήθηκε χθες, διότι προφανώς κάποιος του είπε τι έχει ταινία του κύριου Βαρουφάκη. Ο κύριος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, τον οποίο εγώ τιμώ, άνοιξε μια κουβέντα από μόνος του. Ο άνθρωπος ξέρει τι κάνει. Ναι. Αυτό σας λέω. Θα περιμένουμε να γραφτούν τα βιβλία για να τα μάθουμε. Μα τα βιβλία είναι πάντα χρήσιμα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και ειδικά όταν όλοι δεν έχουμε την τύχη να γράφουμε στα κινητά μας τηλέφωνα τις συζητήσεις μέσα στις κλειστές αίθουσες. Άρα, ό,τι βγει προς τα έξω είναι χρήσιμο για τη δημοκρατία μας. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την κριτική και την αυτοκριτική. Είμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης. Είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις. Και σαφώς υπήρξαν και αδυναμίες και προβλήματα. Η τοποθέτησή μου όμως είναι ότι δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το πραγματικό ιστορικό αποτέλεσμα, που ήταν επιτυχές για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε. Τι εννοείται, κύριε Ξανιακόπουλο? Ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Γιατί εγώ άξω το Βίζερ, Χριστοφάδη. Γι' αυτό σας λέω ότι ο καθένας έχει τη δικιά του οπτική. Βίζερ, εγώ... Ο κύριος Βίζερ είπε ότι αν η Ελλάδα είχε προχωρήσει και ο κύριος Τσίπρας να το είχε προχωρήσει από το 2015 εκεί που το παρέλαβε, που το είχε ο προηγούμενος ο Σαμαράς, η χώρα θα είχε κερδίσει 25% του ΑΕΠ, που είναι τα χρήματα που χάσαμε από την τώρα που μπήκαμε στα μνημόνια. Ο κύριος Βίζερ είχε μια τελείως μονόπλευρη προσέγγιση του θέματος. Σας θυμίζω ότι οι ίδιοι. Μνημόνιο ήθελε και αυτό και μνημόνιο καταλήξαμε τελικά. Η Τρόικα και οι θεσμοί εκείνη την περίοδο είχαν τεράστια ευθύνη και τώρα κάνουν την αυτοκριτική τους για τον τρόπο που χειριστήκαν συνολικά την κρίση στην Ελλάδα. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι χρήσιμη αυτή η κουβέντα για αυτή την ιστορική περίοδο που πλήγωσε τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να γίνει ολόκληρη, πρέπει να πάμε από την αρχή. Να πάμε δηλαδή, από την αρχή. Αλλά δεν μπορούμε να εστιάζουμε απλώς ένα. Την κρίση όλη τη φορτώνει στον Παπανδρέου και στον Βαρουφάκη. Λες και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Όχι, με συγχωρείτε. Όταν, λέω την αρχή, όταν μιλάω από την αρχή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Κούτρα, εγώ μιλάω εξ αρχής, από την απογραφή του 4, από το πώς πήγαμε στα τεράστια ελλείμματα. Δεν μιλάγε κανένας όμως μέχρι τότε. Εγώ πάντα μίλαγα και το ξέρετε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο Καραμαλή δεν την ακουμπούσε ποτέ. Ότι αν ο Παπανδρέου ήταν ο κακός. Και μετά ο Σαμαράς. Με τον κύριο Λιβανό. Εγώ και στο τέλος ο Βαρουφάκη. Να πούμε και κάτι θετικό. Να συμφωνήσουμε ότι είναι χρήσιμο. Πρέπει να βγάλουμε διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε ένα εξάμηνο μόνο. Επειδή αυτό έρχεται με κάποια βιβλία. Ήταν πολύ βαρύ το εξάμηνο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία έχουν κάτι κοινό, πρέπει να σας πω, στην σφαίρα της, συζήτησης. Φταίει ο Παπανδρέου, και οι δύο το λέγανε και εξακολουθούν να το λένε, και ο Βαρουφάκης. Κύριε Κούτρα, αυτό μη βάζετε λόγια που δεν είπα στα χίλια μου, λόγια που δεν είπα. Δεν το λέτε, δεν έχετε ακούσει από μένα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει πει και για την περίοδο Πινοσέτ Καραμαλή. Πινοσέτ τον έλεγε τον Παπανδρέου. Έχει πει και για την περίοδο Καραμαλή. Από εκεί και πέρα... Τώρα είπε, στο τέλος. Για να μην υπάρχει καμία εντύπωση, εμείς δεν φοβόμαστε την αυτοκριτική. Στην πορεία για τη μεγάλη πολιτική ανασυγκρότηση που κάνουμε, κοιτάμε στο μέλλον, αλλά σαφώς λαμβάνουμε υπόψη και όλα τα ιστορικά δεδομένα. Μπορείτε να συμφωνήσετε τα δύο μεγάλα κόμματα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας? Το εύχομαι. Το εύχομαι. Θα είναι πολύ χρήσιμο για τον τόπο να υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος να έχει πάνω από 200 ψήφους. Mm-hmm. Παράλληλα, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη η αλλαγή του συντάγματος, ώστε να μην μπορεί να εργαλειοποιηθεί η εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία φορά. Άρα, αυτά τα πράγματα, αν συμβαδίσουν, θα είναι ευχής έργων. Η επιλογή από την κεντροδεξιά ή από το χώρο της κεντροαριστεράς? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό να ψάχνουμε να βρούμε άνθρωπο από την κεντροδεξιά ή από την κεντροαριστερά. Πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος, και νομίζω ότι θα το κάνει αυτό η πλειοψηφία και ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να στέκεται όρθιος, να αντιπροσωπεύει τη χώρα έτσι όπως θέλει το κοινό αίσθημα, όπως θέλει ο μέσος Έλληνας σε δύσκολους καιρούς. Και να έχει αυτές τις προδιαγραφές που να μπορεί να ενώσει με την εμπειρία του παρελθόντος, κοιτώντας το μέλλον. Ήθελα ένα μικρό σχόλιο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η συζήτηση περιστρέφεται περισσότερο στην ειδησιογραφία που αφορά στο παρελθόν και στη διακυβέρνηση Τσίπρα, που χρήσιμο είναι, όπως είπαμε. Να πω το εξής. Εγώ αυτό που βλέπω σαν πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια ανασύνταξης, όπως είπε η συνομιλητριά μας, του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι φυσιολογικό μετά από μια ήττα.
Εγώ θεωρώ ότι είναι δόκιμο και χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, το βασικό ζήτημα που αφορά στο μέλλον είναι να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει στο γήπεδο που έχει βάλει πλέον τη χώρα ο Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα, την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων, την ατζέντα, την έβαζε μέχρι πριν από τις εκλογές η κυβέρνηση τότε. Εκεί παίζαμε λοιπόν σε ένα γήπεδο λαϊκισμού, λάσπης και δημαγωγίας. Σήμερα αυτό το πράγμα έχει φύγει από αυτό το γήπεδο, έχει πάει σε ένα άλλο γήπεδο, το οποίο αφορά στην ουσία των προβλημάτων, στην ανάπτυξη, στην αναδιάρθρωση της χώρας εσωτερικά και στην αλλαγή της εικόνας της χώρας εξωτερικά. Αν είναι γυναίκα στην υποψηφιότητα για την Προεδρία, το δείτε λίγο διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη εκφράσει την πρότασή του για την Προεδρία και πιστεύω ότι πάνω σε αυτή την πρόταση μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο κ. Λιβανός και μια μεγάλη συνενετική πλειοψηφία. Άνω των 200 ψήφων. Κύριος Παυλόπουλος. Φυσικά. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Παυλόπουλος προέρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς, είναι ένας καλός πρόεδρος και εδώ ακριβώς είναι και το πεδίο για να υπάρξει μια ευρύτερη πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω και να πω στον κύριο Λιβανό ότι εμείς δεν κάνουμε ισοπεδωτική αντιπολίτευση όπως έκανε δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης που καταστροφολογούσε πριν τις εκλογές. Εμείς κάνουμε υπεύθυνη προγραμματική αντιπολίτευση στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου, κύριε. Πάμε να βρούμε την Βάνα Κουτρουλού τώρα στην αίθουσα ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν στην Καταλωνία. Έλα, Βάνα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Είχαμε μία νύχτα βίαιων επεισοδίων έξω από το αεροδρόμιο της Βαρκελόνης ανάμεσα στην αστυνομία.